Το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την ανάγκη αφύπνισης της Ευρώπης για τη στρατηγική της αυτονομία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Πακού του Αζερβαϊτζάν. I had a very friendly call with President Trump, and of course I stressed the importance of the Greek-US relations. Greece is a pillar of stability in the Eastern Mediterranean, and we've worked very closely with the US, and I do expect this relationship to continue. From Europe's point of view, I think it emphasizes the need to work very hard to support our strategic autonomy and to make sure that the European economy becomes more competitive. Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Συνόδου της COP29, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη αύξησης των πόρων για την προσαρμοστικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση. We need to do more adaptation. Across Europe and across the world, our citizens are faced with unprecedented climate shocks. We need more resources to prepare, to respond in time in order to save lives and livelihoods, and to help people and communities rebuild. Νωρίτερα, εγκαινιάζοντας το ελληνικό περίπτερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την πρωτοπορία της Ελλάδας στην πράσινη μετάβαση και υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να είναι δίκαιη και βιώσιμη για πολίτες και επιχειρήσεις. Greece is a leader when it comes to the energy transition. And that this, of course, also creates significant new opportunities to invest in the energy transition in Greece. We have brought down our emissions by 45% since 2005. How did we do that? Primarily by shifting the production of electricity from dirty coal to clean renewables. And we produce close to 50% of our electricity now from renewables, the wind and solar, and this will go up significantly over the next year. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν και συζήτησαν για τη βελτίωση της συνεργασίας με έμφαση στην ενέργεια. Συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση για την αποστολή έγκαιρων προειδοποιήσεων για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Πάμε τώρα στην Κορίνα Γεωργίου. Οι προσδοκίες και φέτος είναι χαμηλές, Κορίνα, στην 29η φέτος διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι μεγάλοι ρηπαντές είναι απόντες. Πράγματι. Και υπό τον φόβο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ηγέτες των 13 κρατών που εκπέμπουν τους περισσότερους ρήπους ή αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν θα είναι παρόντες στην COP29. Μεταξύ αυτών που δεν θα ταξιδέψουν στον Πακού, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, αλλά και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. Απόντες θα είναι επίσης και οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, Σόλτς και Μακρόν αντίστοιχα. Στόχος της φετινής διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα είναι ένας νέος ισχυρός χρηματοδοτικός στόχος για τη στήριξη της κλιματικής δράσης υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι προσδοκίες όμως είναι χαμηλές, εν αναμονή και της νέας εποχής Τραμπ. Ακριβώς, και αυτό ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι εδώ, τα βλέπουμε διαρκώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.